Θα βάλω μια παρένθεση στο θέμα του αρκαλοχωρίου και θα επιστρέψω λίγο στην άσκηση. Κύριε Φασουλά, θέλω τώρα τα φώτα σας. Θέλω να δούμε τον πρώτο χάρτη που είναι τα ρήγματα στην Κρήτη και θέλω να μου πείτε αν τα δύο αυτά σεισμικά γεγονότα που προβλέπει το σενάριο της άσκησης σχετίζονται με κάποια από αυτά τα λεγόμενα επικίνδυνα ρήγματα ή μεγάλα ρήγματα της Κρήτης. Εδώ πέρα βλέπουμε το Ηράκλειο, αν μπορούμε να δούμε τον πρώτο χάρτη που είναι η Κρήτη ολόκληρη. Για να, αυτό εδώ. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτόν. Ο ένας σεισμός είχε επίκεντρο τον όρμο της Σούδας. Ο δεύτερος σεισμός στο Ηράκλειο. Θέλετε λίγο να μας πείτε με βάση το σενάριο ποια ρήγματα ενεργοποίησαν αυτό το σεισμικό γεγονός. Δεν αποτυπώνονται τα ρήγματα των σεισμών σε αυτό το χάρτη, γιατί αν θυμάστε οι σεισμοί είναι υποθαλάσσιοι, οπότε είναι ρήγματα μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι βόρεια του Ακρωτηρίου ένας σεισμός και ο άλλος βόρεια του Ηρακλείου. Είναι σε μια περιοχή που η γνώση μας δεν είναι τόσο πολύ καλή, τι γίνεται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ξέρετε, είναι μια περιοχή που ένας χώρος που απαιτεί πολύ ιδιαίτερες έρευνες και εκεί δεν γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνθήκες. Θεωρώ ότι η επιλογή αυτών των δύο σεισμών βασίζεται στο σεισμικό ιστορικό του νησιού, ότι οι μεγαλύτεροι και οι πιο ισχυροί σεισμοί που έχουν πλήξει το νησί ήταν υποθαλάσσιοι, οπότε σε αυτή τη λογική μπήκε και ενδεχομένως για να μην δημιουργούνται συγκυρμοί σε κάποιους ότι εάν μπει πάνω στην ξηρά, μήπως αυτό το ρήγμα. Σωστό αυτό. Είναι πραγματικά. Δεν έχει καμία σχέση, γιατί δύσκολα μπορούμε να κάνουμε τέτοιους συσχετισμούς. Οπότε αυτά τα ρήγματα δεν αποτυπώνονται στο χάρτη. Είναι μεγάλα ρήγματα. Αυτό το χάρτη βλέπουμε κόκκινα και μαύρα. Θέλετε να μας πείτε τι είναι τα κόκκινα και τα μαύρα. Ο χάρτης που προήλθε από μια εργασία δικιά μας που είχαμε κάνει πριν από πολλά χρόνια, με βάση συλλέξαμε όλα τα δεδομένα, τα επιστημονικά που είχαν δημοσιευθεί και δικές μας έρευνες. Τα κόκκινα είναι τα ρήγματα που είχαμε ενδείξεις ότι μπορεί να ενεργοποιηθούν. Είναι κάποια στη ζητή αυτό που έδωσε το σεισμό ένα μήνα μετά το Αρκαλοχώρι, αν θυμάστε, με το εκκλησάκι που κατέρευσε στον Ξερόκαμπο, το ρήγμα της Ιεράπετρας, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά και τα πιο μεγάλα. Το ρήγμα του Καστελίου που έδωσε το σεισμό. Αν σας ζητούσα να μου πείτε, χωρίς βεβαίως, στη Μεσαρά, αν σας ζητούσα να μου πείτε ποιο θεωρείτε κατά τη γνώμη σας επιστημονικά από αυτά τα ρήγματα που βλέπουμε, το πιο επικίνδυνο ρήγμα της Κρήτης, ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε, πολλοί συνάδελφοι ισχυρίζονται ότι αυτό το ρήγμα το οποίο είναι νότια των Σφακίων, που φαίνεται εκεί στο χάρτη, είναι ίσως ένα από τα δυνητικά πολύ επικίνδυνα ρήγματα. Λόγω του μεγέθους. Είναι ένα μεγάλο ρήγμα που οριοθετεί όλη την ακτογραμμή. Είναι αυτό που είναι στη νότια πλευρά της περιφερειακής ενότητας των Χανίων. Σωστά. Νότια από τα Σφακιά. Τώρα, όλα τα ρήγματα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Είδατε, το ρήγμα του Καστελίου δεν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα. Και θα λέγαμε ότι ήμασταν ευτυχείς όπως εξελίχθηκε η όλη σεισμική διαδικασία εκεί στο Αρκαλοχώρι, γιατί θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, όχι μόνο όσον αφορά την ώρα του σεισμού, αλλά και όσον αφορά το κομμάτι του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τον δεύτερο χάρτη. Ο δεύτερος χάρτης έχει να κάνει με την λεκάνη της πόλης Ηρακλείου. Του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη 200.000, μια πόλη με πολύ πληθυσμό, με όλες τις δυσκολίες μιας μεγάλου πόλης. Θέλω να σας κάνω εδώ ένα διπλό ερώτημα. Καταρχήν, το Ηράκλειο είναι μια πόλη που τρομάζει στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού, γιατί έχει σημεία περιορισμένης προσβασιμότητας, έχει σημεία που οδηγούν σε αδιέξοδο. Και θα το συνδυάσω με το γιατί σε αυτήν την άσκηση σεισμού που αύριο βάζει στο χάρτη την Ανατολική Κρήτη δεν μπαίνει και ένα σεισμικό γεγονός μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Γιατί νομίζω ότι μακριά από εμάς οι τραγικές συνέπειες θα έρθουν σε ένα τέτοιο σεισμό και θυμάμαι εσάς κύριε Φασουλά να λέτε ότι αν ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου γινόταν με επίκεντρο την πόλη του Ηρακλείου τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Είναι πιο δομημένο, πιο πυκνοδομημένη περιοχή, μεγάλα κτίρια, παλιά κτίρια, αυθαίρετα κτίρια, οπότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γινόταν. Δεν γνωρίζω γιατί δεν επιλέχθηκε μέσα σε πολεοδομικό ιστό, δεν ξέρω αν η πρόθεση ήταν να μην διαταραχθεί η λειτουργία της πόλης τη διάρκεια που θα γίνονται οι ασκήσεις. Αλλά νομίζω ότι στη λογική που σχεδιάστηκε αυτή η άσκηση δεν ήταν τόσο σημαντικό. Τα γνωρίζουμε τα προβλήματα, τα ξέρουν όλοι τα προβλήματα που έχει η πόλη του Ηρακλείου και σε κάποιες συγκεκριμένες συνοικίες. Ίσως θεώρησαν ότι δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι περισσότερο. Απλά να πω τώρα ότι όλα αυτά τα ρήγματα που βλέπετε πάνω στο χάρτη αφορούν σε τέτοιες τεκτονικές δομές που έχουν λειτουργήσει τα τελευταία 8 εκατομμύρια χρόνια. Δεν σημαίνει δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο. Μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Δείχνει όμως την πολυπλοκότητα τη γεωλογική. Η οποία επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά την συμπεριφορά κάποιων συγκεκριμένων περιοχών. Μέσα στην πόλη του Ηρακλείου,
Δεν θέλω να μου πείτε τις πιο ευάλωτες περιοχές, τις λιγότερο ευάλωτες. Υπάρχουν περιοχές, συνοικίες μέσα στην πόλη του Ηρακλείου που με βάση τα γεωλογικά τους χαρακτηριστικά έχουν μια μεγαλύτερη αντοχή σε ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός. Δηλαδή, εγώ θα σας πω τώρα ότι έχω ακούσει, χωρίς δεν είμαι ειδικός, για την περιοχή των Καμηνίων, ότι είναι μια περιοχή που έχει μια μικρότερη ευαλωτότητα σε σχέση με άλλες περιοχές του Ηρακλείου. Υπάρχουν κάποια δεδομένα από την μικροζωνική ακόμα μελέτη που είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, θυμάστε, που έβγαλε κάποια συμπεράσματα για το υπέδαφος της πόλης του Ηρακλείου και στη συνέχεια από κάποια μελέτη που εκπώνησε, μια μελέτη που εκπώνησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αν θυμάστε, υπήρχαν κάποια ερωτήματα, ειδικά για ένα ρήγμα, πιθανό ρήγμα που υπήρχε εκεί στο Ανατολικό Πολεοδομικό Συγκρότημα, όπου σχεδιάζεται να γίνει το δικαστικό μέγαρο. Οπότε έγινε μια. Το παράκτιο μέτωπο. Ακριβώς. Δηλαδή, έγινε όμως μια διερεύνηση σε αρκετά μεγαλύτερη περιοχή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Δεν φάνηκε ότι υπάρχει εκεί κάποιο ρήγμα, κάποιο σημαντικό, ή ότι μέσα στην πόλη υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δομή που θα πρέπει να σας ανησυχήσει. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες περιοχές μέσα στην πόλη όπου το έδαφος θεμελίωσης είναι βραχώδες. Οπότε σε εκείνες τις περιοχές, αν θυμάμαι καλά, είναι η περιοχή του Πόρου, του Κατσαμπά, που τα βλέπουμε αυτά τα βράχια, ένα ασβεστόλιθο. Άρα αυτό που ξεχωρίζει, δίνει λίγο καλύτερη σεισμική συμπεριφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που είναι τα μαλακά, πεπετρώματα και τα εδάφη. Και αυτή είναι η διαφοροποίηση. Όπως επίσης αρνητικά θα συμπεριφερθεί ένα έδαφος το οποίο είναι αμμώδες. Και πάμε να δούμε και τον τελευταίο χάρτη. Ο τελευταίος χάρτης αφορά, αν δεν κάνω λάθος, την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Κύριε Φασούλα, τι βλέπουμε εδώ? Ναι, αυτός ο χάρτης προέκυψε από δεδομένα που συλλέχθηκαν από δορυφόρους αμέσως μετά την κύρια σεισμική δόνηση. Και αφενός με δείχνει ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν ακριβώς κάτω από τον οικισμό του Αρκαλοχωρίου. Εξού και οι μεγάλες καταστροφές. Εκεί που φαίνεται το κίτρινο αστέρι, μέσα στο βαθύ μπλε, εκεί ήταν το κύριο δηλαδή επίκεντρο. Με απλά λόγια, ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου ήταν πάνω στην πόλη του Αρκαλοχωρίου. Κάτω ακριβώς από την πόλη του Αρκαλοχωρίου. Ακριβώς. Που έφτασε στο NRG πρωτόγνωρη. Ναι, που έφτασε σχεδόν στο NRG. Και βέβαια αυτό που ήταν σημαντικό, σαν δεδομένο το συγκεκριμένο, είναι ότι αυτή η πολύ έντονη μπλε περιοχή μας δείχνει μια καθίζηση η οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια του σεισμού της τάξης των 20 πόντων. Δηλαδή το έδαφος καθίζησε την ώρα του σεισμού 20 πόντους. Δεν ήταν πολύ μεγάλη, έτσι, και γι' αυτό δεν φάνηκαν ενδείξεις αυτής της μετακίνησης πάνω στο έδαφος, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε, 20 πόντους απότομα να βυθιστεί το χώμα, τι σεισμικές επιταχύσεις μπορεί να δώσει, και ήταν μία παράμετρος η οποία προκάλεσε τεράστια προβλήματα στις πετρώχτιστες κατασκευές. Ερώτημα τηλεθεατή που έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι. Αυτή η ευαλωτότητα που έχει υποστεί αυτή η περιοχή από μια τεράστια σεισμική δραστηριότητα, γιατί είχε μια μετασεισμική δραστηριότητα πάρα πολύ έντονη. Έχει κάνει την περιοχή αυτή περισσότερο ευάλωτη ακόμα και σε έναν μικρότερο σεισμό? Χαμογελάει ο κύριος Δήμαρχος. Σε κάποια κτίρια τα οποία είναι ειδικά τα πετρόχτιστα, όπως λέμε, τα καθιστά πιο ευάλωτα. Mm-hmm. Τα κτίρια τα οποία είναι με οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία δεν είχαν καμιά ζημιά στο φέροντα οπλισμού, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες και για τις περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μέσα στις πόλεις των Χανίων και του Ρεθύμνου, πιο ευάλωτες περιοχές είναι οι παλιές πόλεις των δύο αστικών κέντρων αυτών? Πάντα είναι πιο ευάλωτες, γιατί ξέρουμε ότι τα κτίρια αυτά είναι ως επιτοπλίστων πετρόχτιστα, πληθόχτιστα, οπότε δεν συμπεριφέρονται καλά κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, έχουν πολύ στενούς δρόμους, η πρόσβαση είναι δύσκολη, είναι και ψηλά κτίρια, παρόλο που είναι παλιά, διόροφα, τριόροφα. Οπότε επιβαρύνονται περισσότερο κατά τη διάρκεια. Αληθεύει ότι η καλύτερη αντισεισμική θωράκιση είναι στις πόλεις του Λασιθίου? Το Λασίθι, ειδικά ο Άγιος Νικόλαος, είναι μια καινούργια πόλη. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, μετά το 50 άρχισε να αναπτύσσεται. Οπότε και έχει γενικά. Είναι πάνω και σε είναι βράχο. Και είναι σε βράχο. Όπως επίσης και κάποιες περιοχές στα Χανιά, ειδικά προς τα ανατολικά, επίσης είναι πάνω σε βράχο. Και νομίζω και ένα κομμάτι της πόλης του Ρεθύμνου προς τα νότια είναι και αυτό πάνω σε βράχο. Όσο πιο βραχώδες είναι το υπόβαθρο, νομίζω τόσο πιο ασφαλής είναι. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε όμως στην όλη συζήτηση, θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Ότι θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον στενάχωρο, για να μην πω απαράδεκτο, σε μια οργανωμένη πόλη, σε μια οργανωμένη κοινωνία και κράτος όπως θέλουμε να θεωρούμαστε ότι είμαστε, να έχουμε υποστεί τόσες καταστροφές, ξεκινώντας από την Εύβοια, ξεκινώντας, πηγαίνοντας στη συνέχεια στη Σάμο, στην Κο, στη Λέσβο, σεισμούς, πλημμύρες, μεγάλες πυρκαγιές, και να μην έχουμε ακόμα βρει έναν τρόπο
να επουλώνουμε αυτές τις πληγές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πραγματικά. Δηλαδή, αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, θα ήταν το μάθημα που θα έπρεπε να πάρουμε από όλες αυτές τις καταστροφές. Και είναι κρίμα όλα αυτά που ακούμε να συμβαίνουν. Έγινε ένα βήμα με την αυτόματη αίτηση και ένταξη στο σύστημα, αλλά ήταν ένα βήμα μετέωρο, το οποίο ακυρώθηκε στην πράξη η αρρωγή. Γιατί, και διάτρητο. Γιατί στη συνέχεια η μη αδειοδότηση δυστυχώς οδηγεί και στην ανάλωση των χρημάτων από τον αποδέκτη. Και αυτό είναι το πιο οδυνηρό. Μάλιστα. Θα βρεθεί χωρίς σπίτι, χωρίς καν την προκαταβολή και που να πήρε, να χρωστάει και με όλες τις συνέπειες. Πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα μεταφέρω κάποια δικά σας ερωτήματα που βλέπω ότι επιμένετε να τα θέσω και στον κύριο Κιγκέρογλου και στον κύριο Φασουλά και τον κύριο Καντάτσιο.